Τη μάνα που, όπως είπε, ούτε ντράπη και ποτέ, ήταν εκεί να δώσει αγάπη στο παιδάκι της. Και μπράβο και στην Κατερίνα Καινούργιο που βρήκε επιτέλους τον έρωτα αυτό το πρωτοσέλιδο. Θέλω και εγώ να έρθω. Πώς το είπε, βρείτε από έναν άντρα. Τι είπε και στα όχι, ένα που είχε τότε με τον Γεωργιάδη. Ότι... Ναι, πώς το είχε γράψει. Ότι και εγώ επιτέλους θέλω να βρω. Βρήκε μάλλον μετά από αυτή την επίκληση. Καταρχήν θέλω να την ευχαριστήσω για τις ευχές και αντεύχομαι, γιατί ξέρω έτσι από τις κουβέντες που έχουμε κάνει τώρα πια έχουμε χαθεί λόγω του ότι δεν δουλεύουμε και στο ίδιο κανάλι. Ας πούμε, εδώ συναντιόμασταν πολύ συχνά. Ξέρω ότι θέλει να φτιάξει τη δική της οικογένεια. Δηλαδή, δεν είναι από τις γυναίκες που είναι killers, με ενδιαφέρει μόνο η δουλειά μου, τελεία και παύλα. Το αντίθετο, ο καημός της είναι, ενώ πάει τόσο καλά στα επαγγελματικά, να μπορέσει αυτό που ψάχνει στην προσωπική της ζωή να το βρει στο πρόσωπο ενός καλού συντρόφου και να κάνει το επόμενο βήμα. Είναι το μόνο πράγμα που τη λείπει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν τη λείπει. Τι γιατί... λένε οι φήμες. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Εν τω μεταξύ, όταν το πολύ ψάχνει, δεν σου έρχεται. Σωστό. Όταν το αφήσει, τότε έρχεται. Όχι, κάπου δεν δήλωσε ότι κάτι έχει. Δεν ξέρω αν τώρα ισχύει. Τώρα είπε και ότι μάλλον λέω... μπορεί και να το βρει. Λένε ότι ήταν στι πέτσε το Πάσχα και αυτή με ένα. Εγώ δεν. Όλε τι πέτσε ήταν, δεν είδα κανέναν. Αλλά εκτό από τα περιοδικά που το γράψανε, ενώ σαν φήμη. Έτσι μέσα στους κοινούς. Όχι, είναι ένας επιχειρηματίας, να πούμε όνομα και τι, ένας νέος, ωραίος επιχειρηματίας και είναι λίγοι μήνες. Δεν περιμέναμε ότι θα τα έχει φτιάξει. Με ένα παιδί, εγώ τον ξέρω και είναι καλό παιδί, αν ισχύει. Πολύ καλό παιδί. Είναι πίσω από ένα πολύ μεγάλο μπραντ ελληνικής εταιρείας με ρούχα. Καλά, μας εκπλήσεις. Καλά, δεν είπαμε. Όπου δραστηριοποιείται κιόλας, άντε. Ίσως το μεγαλύτερο. Όχι. Ένα δεν θα πω τώρα. Εγώ δεν έχω κοιτάξει τους ισολογισμούς. Κοιτάξτε, δεν έχει τα βιβλία στα δεν χέρια. Δεν θέλω να σας πικράνω, αλλά ειλικρινά, οι παρουσιάστριες περιμένουμε ότι θα είστε με έναν επιχειρηματία, με έναν μεγάλο δικηγόρο, μεγάλο γιατρό κτλ. Αν είναι ωραίο, θέλουμε απλά να δούμε. Είναι ωραίο παιδί και νέο. Δεν έχουμε στανταράκι. Ωραίο παιδί και νέο παιδί. Πιτσιρικά, δηλαδή 37, 40 εκεί δεν πρέπει να είναι. Μια χαρά, σωστή ηλικία. Πώς είναι αυτό στα 40 πιτσιρικά και εμένα από τα 34 με λένε παππού, δηλαδή. Ποιο έλεγε παππού, όμω τσινά. Αλήθεια. Και εσύ κάνω ότι δεν ακούσουν. Μάλιστα. Πάντως η καινούριο φαίνεται πάρα πολύ χάρη. Άσχετο μήνυμα για έναν ξυλουργό. Για έναν ξυλουργό. Άσχετο. Όχι, δεν βγαίνει με ξυλουργό. Ποιος. Άσχετο, εγώ για το καταλάβαμε, άσχετο. Ένα ξυλουργό που θέλει να σου φτιάξει κάτι ράφια στο σπίτι. Ένα ξυλουργό δεν θα μπορούσε να κάνει μαζί με όχι, ρε παιδιά, ναι, αλλά επειδή ζήτησα να μου στείλουν φίλοι μήνυμα αν ισχύει ότι είναι με αυτόν τον άντρα. Σου στείλω ξυλουργό μήνυμα. Όχι, γιατί για κάτι πότε. Επίσης να προσέξετε. Υπάρχουν πάντως ωραίες γυναίκες και στο χώρο που ερωτεύτηκαν. Πώς να το πω τώρα, ναι, δεν ξέρω. Δεν είναι κάποιο στο μυαλό. Είναι, δεν είναι θέμα φτωχού ή πλούσιου, είναι θέμα επαγγελματικής ταυτότητας. Καλά, η επαγγελματική, μία πήρε η επαγγελματική ταυτότητα πάει λίγο όμως και αλαμπρατσέτα με το όχι αν είναι πάντα. Φτωχός ή πλούσιος. Άλλο επιχειρηματίας, άλλο αγρότης. Ρε παιδιά, συγγνώμη να σας πω κάτι. Ερωτεύεσαι κάποιον για ένα σύνολο πραγμάτων. Ότι κάποιες συστηματικά βγήκανε με 10 εφοπλιστές μέχρι να πάρουν τον 11ο, αυτό να μου το κατηγορήσεις. Αλλά ότι θέλει μια επιτυχημένη γυναίκα. Δηλαδή η Κατερίνα είναι νέα, ωραία, επιτυχημένη, βγάζει τα λεφτά της, γιατί να μην βρει έναν αντίστοιχα νέο, ωραίο, επιτυχημένο. Απόλυτο δίκιο. Κατάλαβες τι λέω. Άλλωστε ερωτευόμαστε μέσα από το χώρο εργασίας μας. Δηλαδή η Κατερίνα πού βρίσκεται, με ποιους συναναστρέφεται. Με παρουσιαστές, με δημοσιογράφους, με επιχειρηματίες από ρούχα, γιατί κάνει κάτι αντίστοιχο. Μου φαίνεται στο κιού ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Τι δεν άκουσα. Λίστε με τι δεν βρήκε το δικηγόρο. Σύγχναζα, Μαρία, την ευελπίδα. Αγαπούσε την νομική, σταματήνα, αγαπούσε την νομική. Πήγαινε περίπου το σκύλο της εκεί στο πάρκο απ' έξω. Να πω κάτι. Η καινούργιο στη δήλωση μου φαίνεται πάρα πολύ χαρούμενη, λαμπαρή. Λαμπερί, οπότε μάλλον είναι ερωτευμένο το κορίτσι. Ρε παιδιά, μα θέλει κάποιο μήνυμα που ξέρει. Απάντησε, έστειλα μήνυμα, δεν μου απαντάει να μου πει. Θέλει να καλύψει αυτό που του λείπει. Δεν θα σα δώσω. Οι γυναίκε θέλουν λίγο τη δύναμη. Τι αμπελοφιλοσοφία. Αυτό όμω που λέτε ότι. Και ανάλογα με το περιβάλλον και τα λοιπά, α πούμε, βρίσκει και σύντροφο.